Κύριε Βλαχογιάννη, αναλάβατε και επίσημα σήμερα πρόεδρος της Ένωσης Ερμιονίδας. Είδαμε σήμερα εδώ στη συνέλευση που πραγματοποιήσατε πολύ κόσμο. Καταρχάς, από σήμερα ξεκινάτε δουλειά. Ποια είναι η υπόσχεση που θα μπορέσετε να δώσετε, θα θέλατε μάλλον να δώσετε τόσο στον κόσμο της ομάδας όσο και στα μέλη του Συμβουλίου? Ναι, δεν έχουμε πιάσει από σήμερα δουλειά, έχουμε πιάσει από πιο μπροστά. Η υπόσχεση που θέλουμε να δώσουμε είναι μόνο μία. Να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά από την επαρχία μας και δει από το Κρανίδι και την Ερμιόνη και όσο μπορούμε περισσότερο να δουλέψουμε και με τα μικρά παιδιά που είναι η κοιτίδα και είναι τα παιδιά που θα αρχίζουν και να κοινωνικοποιούνται και να δραστηριοποιούνται και να βγαίνουν καλοί πολίτες αργότερα. Και γι' αυτό θα δώσουμε και ένα πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι των μικρών παιδιών, των ακαδημιών που λέμε, και ό,τι άλλο μπορούμε μέχρι να φτάσουμε στη μεγάλη ομάδα που θα προσπαθήσουμε να απαρτίζεται με περισσότερα παιδιά δικά μας. Η προσπάθεια η δική μας που έχει ξεκινήσει και που θα συνεχιστεί και θα προσπαθούμε θα είναι όσο γίνεται να μπορέσουμε στην κοινωνία τη δική μας να δίνουμε κάτι καλύτερο και να μην είναι μόνο το ποδόσφαιρο σαν ποδόσφαιρο πάμε και παίζουμε μπάλα, θα είναι αυτό το επιστέγασμα, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε και κοινωνικά θέματα μέσα στην κοινωνία της επαρχίας μας. Ποιοι θα είναι οι στόχοι της ομάδας στην φετινή αγωνιστική σεζόν, δεδομένου ότι λόγω των καταστάσεων δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα, αν θα αρχίσει και ποιες ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή. Οι αγωνιστικοί στόχοι της Ένωσης Ερμιονίδας ποιοι θα είναι? Οι αγωνιστικοί στόχοι της ομάδας της δικής μας, επειδή έχει κάνει μία και αυτές είναι μεγάλες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, η ομάδα η δική μας πλέον έχει κάνει μία πολύ μεγάλη πορεία. Έχει περάσει από την Β' Εθνική, έχουν περάσει πάρα πολύ μεγάλοι και καλοί παίκτες. Είδαμε επίσημα να είναι στο γήπεδο του Κρανιδίου ο κύριος Μπάγεβιτς, να έχουμε παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, αυτή η ομάδα να έχει παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, επίσημο αγώνα, και οι ευθύνες οι δικές μας είναι πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλες. Πάντοτε, για να μπορέσει να σταθείς, λες θα κάνεις πρωταθλητισμό. Εμείς θέλουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, με παιδιά δικά μας, να μπορεί να ευχαριστιέται ο φίλαθλος κόσμος της επαρχίας μας και να έρχεται την Κυριακή να περνάει ένα δύο ώρο ευχάριστα και να παίζουν παιδιά, το επαναλαμβάνω πάλι, δικά μας και να παίζουμε όσο γίνεται καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα, όσον αφορά το κεφάλαιο προπονητή και μεταγραφές, πότε θα έχουμε ανακοινώσεις? Ενδεχομένως, από ό,τι πληροφορούμαστε, η είδηση για τον νέο προπονητή να χαροποίησε και πάρα πολύ κόσμο. Συζητήσεις έχουν γίνει μόνο με έναν. Δεν έχουμε κάνει τίποτε άλλο. Έχουμε μιλήσει όμως και με παιδιά δικά μας. Τίποτε όμως δεν είναι ακόμη τελειωμένο, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαστε σώμα. Ό,τι μιλάγαμε, μιλάγαμε ερασιτεχνικά και όπως μας ξέρουν στην κοινωνία, τα παιδιά τα δικά μας κτλ. Πιστεύουμε από την Τετάρτη που θα γίνουμε σώμα και θα γίνει το πρώτο συμβούλιο. Οι επιτροπές που έχουν βγει από πιο μπροστά και μιλάνε, και εδώ θέλω να κάνω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φραντζέσκο το Δημαράκη που το έχει ξεκινήσει από πολύ πιο μπροστά, και στο Λιμπερόπουλο τον Αργύρη και στο Βασίλη τον Μπίμπα και στο Ντούβα, το Χρήστο ιδιαιτέρως, που και πέρσι ήταν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα και δούλεψε πάρα πολύ. Να του πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και από εκεί και πέρα, μετά την Τετάρτη, να συνεχίσουμε όσο μπορούμε με παιδιά δικά μας. Όσον αφορά τον προπονητή, δεν μου απαντήσατε. Στον προπονητή ακόμη δεν έχουμε. Περιμένουμε μία απάντηση. Από εκεί και πέρα. Πληροφορούμαστε, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε ακόμα, ότι η είδηση για τον νέο προπονητή θα χαροποιήσει. Θα είναι, βεβαίως. Και πιστεύουμε να είναι και να χαροποιήσει τον κόσμο μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε απάντηση. Τώρα, κάτι για το τέλος. Όσον αφορά την κατάσταση του γηπέδου Κρανιδίου, έχετε κάποια ενημέρωση? Ενημέρωση δεν έχουμε, γιατί το βλέπουμε και μόνοι μας. Έχουμε πάει, το βλέπουμε. Ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι μεγάλος γνώστης πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλος. Χρόνια έχει φάει ώρες πολλές, εργατοώρες κτλ. Τον ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα και όσοι θα κάνει, γιατί είναι πάντοτε κοντά στην ομάδα. Και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα από όλες τις προηγούμενες χρονιές.
Τώρα, θα ήθελα σας παρακαλώ, αν το επιθυμείτε κι εσείς φυσικά, να δώσετε ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί πρέπει ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια που αρχίζει από σήμερα και επίσημα με το νέο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι πρέπει να μας υποστηρίξει, γιατί εμείς θέλουμε και το ποδόσφαιρο είναι το λαϊκότερο και το πιο διάσημο θέμα και δείχνει κάποια πράγματα στην επαρχία μας, αλλά επειδή θέλουμε να μας υποστηρίξουν, επειδή εμείς θα δώσουμε και τεράστιο βάρος στις μικρές ηλικίες και στην εντοπιότητα. Γι' αυτό το πράγμα θέλουμε να μας υποστηρίξουν. Δεν, εμείς θα ματώσουμε, θα τρέξουμε, θα κάνουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουμε, χωρίς τη βοήθεια όμως του κόσμου, δεν μπορούμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω που θα έρθει κοντά μας σαν νομική κάλυψη ο κύριος Μπίμπας, προσωπικός μου φίλος, και πάντοτε θέλουμε να ευχαριστήσουμε, γιατί πάντοτε είναι κοντά μας, και τον γιατρό τον κύριο Παπαγεωργίου. Εγώ προσωπικά θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο ειδικά, γιατί πάντοτε αυτοί οι δύο ειδικοί επιστήμονες είναι πάντοτε κοντά στην ομάδα και βοηθάνε πάντοτε. Κύριε Πρόεδρε, με τον Δήμο Ερμιονίδας και με την ΕΠΣ Αργολίδας, ποια θα είναι η πρόθεσή σας για τη συνεργασία σας ως νέο Συμβούλιο πια? Η ΕΠΣ Αργολίδας είναι η αρχή του ποδοσφαιρικού. Γίγνεστε στο νόμο μας. Και φυσικά ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την καλύτερη συνεργασία. Θα είμαστε, μας ξέρουν κιόλας, μας ξέρουν ποιοι είμαστε και ποια είναι η ομάδα η δική μας, και ευελπιστούμε στην καλύτερη συνεργασία. Εκ παραλλήλου θέλουμε, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γεωργόπουλο, για την κατάσταση του γηπέδου τώρα που είναι σε πολύ καλύτερη μορφή από κάθε άλλη φορά. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μία άριστη συνεργασία και για το υπόλοιπο, διότι είναι η αρχή, και η αρχή του τόπου μας, της επαρχίας μας, είναι ο Δήμαρχός μας, και γι' αυτό ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και μία άριστη συνεργασία σε ό,τι και τη βοήθειά του σε ό,τι θα χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσω που μας παραχωρήσατε, σε μένα και στον Κουσμά, την πρώτη σας συνέντευξη ως πρόεδρος της Ένωσης Ερμιονίδας, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία για τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι αυτό το συμβούλιο που είδατε, που ήταν το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, να συνεχίσει και να φτάσουμε στο τέλος αγαπημένοι, και με τους στόχους μας να έχουν εκπληρωθεί. Καλή επιτυχία, πολύ, καλή επιτυχία. Και ευχαριστώ, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα και στον Κοσμάτο Γεωργίου, που πάντοτε είσαστε κοντά σε αυτή την ομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.